Ολοκληρώνουμε λοιπόν σήμερα την πρώτη ενότητα του βιβλίου των θρησκευτικών της τρίτης ηλικίου με ένα ακόμα θέμα που παρουσιάζει την κακή χρήση της τεχνολογίας από τον άνθρωπο και σχετίζεται βέβαια με την καταστροφή του περιβάλλοντος. Και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό που γράφει το βιβλίο μας σαν οικοθεολογία ή διαφορετικά σαν θεολογία της οικολογίας, όπως αυτή καθιερώθηκε πλέον από την Ορθόδοξη Θεολογία και ύστερα από τις σημαντικές πρωτοβουλίες για το οικολογικό πρόβλημα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Παρθολομαίο. Και μάλιστα όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ήταν που καθιέρωσαν και αυτόν τον όρο, που μάλιστα έχει ενταχθεί στις περισσότερες θεολογικές σχολές σήμερα. Όμως, προτού αναφερθούμε σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, θα θέλαμε να θέσουμε πρώτα το ζήτημα για το οικολογικό πρόβλημα. Καταρχήν, όλοι γνωρίζουμε και μιλάμε για το θέμα της οικολογικής καταστροφής και για το οικολογικό πρόβλημα που πλέον αποτελεί και το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και η εποχή στην οποία ζούμε, καθώς όλοι οι άνθρωποι σε όλη τη γη αντιμετωπίζουν τις συνέπειες αυτού του προβλήματος, καθώς επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής, τα τρόφιμα που καταναλώνουμε και ακόμα θέτει σε κίνδυνο την τύχη και την πορεία της όλης δημιουργίας. Ουσιαστικά με αυτό το πρόβλημα εννοούμε τη διατάραξη της ισορροπίας στη φύση, ύστερα από παρεμβάσεις του ανθρώπου στον περιβάλλον, μέσα από την κακή χρήση της τεχνολογίας και τις παρενέργειες που αυτή προκαλεί στην φύση. Ουσιαστικά η ρύπανση των θαλασσών, η εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων της γης, η μόλυνση της ατμόσφαιρας, τα καυσαέρια, τα αυτοκίνητα, η καταστροφή των βιοτόπων, ο κίνδυνος για ορισμένα είδη ζώων να εξαλειφθούν πλήρως, όλες οι κλιματολογικές ανομαλίες είναι μερικά από αυτά τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την οικολογική καταστροφή. Και όλα αυτά οφείλονται ως επιτοπλίστων στην αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας και αποτελεί ένα σημαντικό ηθικό ζήτημα κατά πόσο ο άνθρωπος επιτρέπεται να καταστρέφει με τέτοιο τρόπο το περιβάλλον για να συσσαγωγικά διασκεδάζει και να διευκολύνει την ποιότητα της δικής του ζωής. Βέβαια, βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν γυρίσει μπούμεραγκ στον άνθρωπο με την οικολογική καταστροφή. Το ζήτημα όμως είναι κατά πόσο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που έχει προκαλέσει, διότι βλέπουμε ότι εκτός από τα διάφορα οικολογικά κινήματα που έχουν πάρει και πολιτική μορφή, υπάρχουν στον αντίποδα και κινήματα τα οποία αρνούνται αυτό το πρόβλημα και απαιτούν να μην συμβιβαστούν με όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει. Βέβαια, έχουν προταθεί πάρα πολλές λύσεις για τον συνδυασμό της αηφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα, έχουν διαμορφωθεί και διάφορες προτάσεις από το γαλλικό κίνημα της οικολογίας που συνδυάζουν την αγαστή πολιτική δράση με την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο μιας χώρας η οποία θα επιλέξει αυτές τις λύσεις. Μάλιστα αυτές οι προτάσεις έχουν γίνει έτσι ώστε να ακολουθηθούν από όσο δυνατόν περισσότερες χώρες για να αποτραπεί αυτή η δύσκολη κατάσταση για το περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν προτάσεις για την μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων, για την καταγραφή των φυσικών πόρων και να δοθεί περισσότερο έμφαση στην ηλιακή και αιωλική ενέργεια, στην διαμόρφωση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για τον ίδιο τον άνθρωπο,
όπου οι άνθρωποι δεν θα ζουν πλέον σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά θα μπορέσουν να διαμορφώσουν μικρότερες κοινότητες που θα διοικούνται είτε στην επαρχία είτε σε χωριά, όπως επίσης να υπάρξει και μια οικολογική, αν θέλετε, εκπαίδευση στο σχολείο για να κατανοήσουν τα παιδιά από μικρή ηλικία ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Όμως, ποια είναι τα βασικά αίτια αυτού του προβλήματος? Διότι εμείς αναφέραμε κάποια παραδείγματα για αυτό το πρόβλημα και κάποιες προτάσεις για την επίλυση ή την έναρξη επίλυσης του προβλήματος σταδιακά. Όμως, θα πρέπει να δούμε τη βασική ρίζα αυτού του προβλήματος. Και θα πρέπει να πούμε ότι βασικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Δηλαδή έγινε κάποιο λάθος στη χρήση της τεχνολογίας και τώρα θα πρέπει να το λύσουμε. Το πρόβλημα ως επιτοπλίστων είναι ηθικό. Υπήρξε η εσφαλμένη τάση και αντίληψη του ανθρώπου ότι μπορεί να εκμεταλλεύεται αλόγιστα τη φύση και να καταστρέφει το περιβάλλον δημιουργώντας έναν τεχνικό πολιτισμό για να αλλάξει το επίπεδο ζωής του ανθρώπου. Όμως δεν έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις που προκλήθηκαν στο περιβάλλον και το χειρότερο απ' όλα είναι η ηθική αδιαφορία σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο και έκταση της κοινωνίας που ουσιαστικά μας θέτουν όλους ως συνυπεύθυνους αυτής της κατάστασης. Κατ' ουσίαν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποίησε με λαθασμένο τρόπο το αυτεξούσιο και την ελευθερία που του έχει δώσει ο Θεός, με αποτέλεσμα να προκαλεί αυτά τα προβλήματα και να εξουσιάζει το περιβάλλον. Δεν είχε δικαίωμα ο άνθρωπος να καταστρέψει το περιβάλλον. Είχε δικαίωμα να διαχειριστεί ουσιαστικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιβάλλον στο οποίο δόθηκε να ζήσει. Και δυστυχώς υπήρξε μια παρερμηνία αυτής της ελευθερίας που δόθηκε στον άνθρωπο να διοικεί το περιβάλλον από τη δυτική θεολογία, όπου παρουσιάστηκε ένα δικαίωμα επικυριαρχίας της φύσης με αποτέλεσμα αυτό να παρερμηνευτεί στην πορεία των χρόνων και ο άνθρωπος να καταδυναστεύσει το περιβάλλον. Όμως, θα θέλαμε να δείξουμε σχηματικά ποια είναι η θέση ουσιαστικά της Ορθόδοξης θεολογίας ως προς το περιβάλλον και ποιο είναι το δικαίωμα του ανθρώπου να διαχειριστεί το περιβάλλον. Ουσιαστικά δίνεται έμφαση στο τρίπτυχο Θεός, κτήση, άνθρωπος. Δηλαδή, ο Θεός δημιούργησε το περιβάλλον, τον κόσμο και είναι κυρίαρχος στην κτήση. Η κτήση που δόθηκε ουσιαστικά είναι το παιδαγωγικό, αν θέλετε, περιβάλλον όπου ο άνθρωπος μπορεί να δραστηριοποιηθεί και μπορεί να δείξει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελευθερία που του έχει δοθεί και ό,τι πετυχαίνει ο άνθρωπος εντός κτήσης, όποιες επιτυχίες είναι, ουσιαστικά είναι δώρο εκ Θεού. Επομένως βλέπουμε πόσο στενά συνδεδεμένοι είναι αυτοί οι τρεις όροι και ότι ο άνθρωπος κατ' ουσίαν διαχειρίζεται ένα περιβάλλον το οποίο του δόθηκε σαν δώρο. Δεν του δόθηκε να παίζει και να καταστρέφει. Το περιβάλλον δεν του ανήκει, η φύση δεν του ανήκει, είναι όλα εκ Θεού. Επομένως ο άνθρωπος δεν πρέπει να λειτουργεί εγωιστικά ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος και είναι δικό του. Δεν είναι δικό του, είναι δώρο και έχοντας αυτό το δώρο θα πρέπει να το διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να το διαφυλάξει και να το βοηθήσει να προοδεύσει, όχι να το καταστρέψει. Όλες αυτές οι θέσεις παρουσιάστηκαν μέσα από σημαντικές θεολογικές επισημάνσεις από τον πλούτο της Ορθόδοξης θεολογίας και από τις αναφορές στην Αγία Γραφή με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος έλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες και μπορούμε να πούμε ότι πάτησε σε ορισμένες
πρώτες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τον προκάτοχό του και επένδυσε πάνω σε αυτές και τις εξέλιξε. Για να τις δούμε όμως λίγο, για να τα έχουμε αυτά υπόψη μας. Η δράση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ουσιαστικά ξεκίνησε το 1986, αλλά η σημαντικότερη απόφαση ήταν το 1989 από τον μακαριστό Πατριάρχη Δημήτριο, ο οποίος καθιέρωσε την 1η Σεπτεμβρίου, που αποτελεί και την απαρχή του εκκλησιαστικού έτους, ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον και με την ευκαιρία απευθύνεται κάθε φορά ένα μήνυμα προς όλη την ανθρωπότητα, αλλά και στους πολιτικούς ηγέτες για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Από το 1991 ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχίζει αυτή την παράδοση και έχει αυξήσει τις δράσεις για την ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου για το περιβάλλον μέσα από πολλές αγιογραφικές και γεωπατρικές αναφορές. Μάλιστα, το 1997 ο τότε Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Αλ Γκορ, ο οποίος φημίζεται για τις σημαντικές δράσεις που έχει αναλάβει στην Αμερική για την προστασία του περιβάλλοντος, χαρακτήρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως τον Πράσινο Πατριάρχη. Όμως θα θέλαμε να παρουσιάσουμε και τις σημαντικότερες δράσεις, εκτός δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου που αποτελεί μια ημέρα προσευχής για το περιβάλλον που έχει αναλάβει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Καταρχήν υπάρχουν 5 σεμινάρια στη Νήσο Χάλ και το 1994 στο 1998 με θέματα που αφορούν το περιβάλλον και σχετίζονται με την ηθική, τη θρησκευτική εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και τη φτώχεια. Έχουν πραγματοποιηθεί το 1994 στο 2018 9 εμπλό συμπόσια τα οποία αφορούν τη μόλυνση ποταμών ή θαλασσών. Όμως χάρη στο Αιγαίο, στην Πάτμο, τη Μαύρη Θάλασσα, Δούναβη, Αδριατική, Βαλτική, Αμαζόνιο, Αρκτική, Μισισίπη και στην Αττική, στο Σαρονικό. Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα είναι η υπογραφή της διακήρυξης Βενετίας με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο. Μάλιστα αυτή η διακήρυξη υπάρχει μέσα στο βιβλίο μας και μπορούμε να την διαβάσουμε και να επισημάνουμε πόσο σημαντική είναι και ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία στα οποία αναφέρεται. Υπάρχουν επίσης 3 συναντήσεις κορυφής στη Χάλκη, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 2012, 2015 και 2019, με θέματα που αφορούν την ευθύνη, την οικολογία, την περιβαντολογική αηφόρο ανάπτυξη, αλλά και πόσο μπορεί ο άνθρωπος να εκπαιδευτεί έτσι ώστε να κατανοήσει τη σπουδαιότητα για την οικολογική εγρήγορση. Και βέβαια, σημαντικός σταθμός είναι η 1η Σεπτεμβρίου του 2017, όπου υπήρξε εκτός από την εγκύκλιο την Πατριαρχική και ένα κοινό μήνυμα με τον Πάπα Φραγκίσκο σχετικά με το περιβάλλον. Μάλιστα, ο Πάπας Φραγκίσκος τον Αύγουστο του 2015 αποφάσισε να ακολουθήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να εντάξει και αυτό στην 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχών για τη φύση. Ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα με κάποια συμπεράσματα για το θέμα της οικολογικής κρίσης και θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι διαχειριστής, όχι κατακτητής, όπως συχνά αναφέρεται, του περιβάλλοντος, και θα πρέπει να σέβεται κάθε πλάσμα και οτιδήποτε υπάρχει στο περιβάλλον ως δώρο Θεού. Οτιδήποτε υπάρχει σε αυτό το περιβάλλον κρύβεται από πίσω ο Δημιουργός. Και θα ήθελα να κλείσουμε με μια παράγραφο, μια αναφορά από την εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλη Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη, όπου επισημαίνεται μια ιδιαίτερη αναφορά για το περιβάλλον και τη στάση του ανθρώπου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Η σημερινή οικολογική κρίση είναι προφανές ότι οφείλεται σε πνευματικά και ηθικά αίτια. Οι ρίζες της συνδέονται με την πλεονεξία, την απληστία και τον εγωισμό που οδηγούν στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων,
την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ζημιογόνους ρήπους και την κλιματική αλλαγή. Η χριστιανική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί μετάνοια για τις καταχρήσεις, εγκράτεια και ασκητικό ήθος που αποτελούν αντίδοτο στην υπερκατανάλωση. Συγχρόνως δε, καλλιέργεια στον άνθρωπο της συνειδήσεως ότι είναι οικονόμος και όχι κάτοχος της δημιουργίας. Δεν πάβει να τονίζει ότι και οι μελλοντικές γενναίες έχουν δικαίωμα πάνω στα φυσικά αγαθά που μας εμπιστεύτηκε ο Δημιουργός. Γι' αυτό το λόγο και η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει ενεργώς στις διάφορες διεθνείς οικολογικές προσπάθειες. Όρισε δε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με αυτά τα λόγια θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε την ενότητα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και από την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με την ανάλυση της δεύτερης ενότητας του βιβλίου. Σας ευχαριστώ και πάλι.